Σας καλωσορίζω στην πόλη του Ελαιολάδου του Σιτία. Ο Δήμος, στο ανατολικό τμήμα της Κρήτης, έχει έκταση περίπου 633 τετραγωνικά χιλιόμετρα και 20.268 κατοίκους. Σημαντικό τμήμα του αποτελεί το γεωπάρκο της Σιτίας, το οποίο είναι ενταγμένο στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO. Η ευρύτερη περιοχή μνημονεύεται από την αρχαιότητα και μάλιστα από τους μινωικούς χρόνους, καθώς η μινωική Ζάκρος, η ελληνική Ήτανος αποτελούσαν σημαντικά εμπορικά λιμάνια ελιάς και ελαιολάδου. Στα ορεινά και στα ημιορεινά και λιγότερο σε παιδινές περιοχές, η ελιά αποτελεί σχεδόν μόνο καλλιέργεια. Ο κύριος λόγος είναι κλιματικός. Μικρό ύψος βροχών, πολλή ηλιοφάνεια, υψηλές μέσες θερμοκρασίες το καλοκαίρι και ύψεις χειμώνες. Το κλίμα αυτό υφίσταται βέβαια για αιώνες και δικαιολογεί την παρουσία πολλών υπεραιωνόβιων ελαιοδέντρων, τα οποία συναντάμε ακόμα και στις στάδες, απολύτως παραγωγικά ακόμα και σήμερα. Η παγκόσμια κατοχυρωμένη προστατευόμενη ονομασία προέλευσης Σιτίας Δασιθίου Κρήτης περιγράφει τις μοναδικές ιδιότητες του εξαιρετικού φινετσά του ελαιολάδου που παράγει η περιοχή, ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα εμπορικά brand names στις διεθνείς αγορές. Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το ελαιόλαδο και ιδιαίτερα το εξαιρετικό παρθένο που αποτελεί κύριο συστατικό της μεσογειακής δίαιτας έχει αποτελέσει αντικείμενο μακροχρόνιων ερευνών, οι οποίες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αποτελεί τρόφιμο κλειδί για την ανθρώπινη υγεία και ευεξία, σχετιζόμενο με τη μακροζωία και τη μείωση ασθενειών όπως ο διαβήτης και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Στο πλαίσιο του ΦΙΣ, το ενδιαφέρον της Σιτίας στρέφεται στη διατήρηση του παραδοσιακού τρόπου διατροφής με επίκεντρο το ελαιόλαδο και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο χώρος από το χωράφι μέχρι τον καταναλωτή. Μέσα από συνεχή αλληλεπίδραση με ενδιαφερόμενους και φορείς σε όλη την παραγωγική διαδικασία, το έργο στοχεύει στην κατανόηση των παραγόνων που μπορούν να επιδράσουν αρνητικά στην παραγωγή και διάσωση του καταναλωτικού κοινού εντός και εκτός Ελλάδος και ενδεικτικά μπορεί να περιλαμβάνει την προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας των καλλιεργειών, του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος και τη διατήρηση της πλούσιας βιοποικιλότητας. Το διαρκώς αυξανόμενο οικονομικό και ενεργειακό κόστος που συνδυάζεται με την εγκατάλειψη της υπαίθρου από τους νέους, τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, μιας και η Μεσόγειος αποτελεί κλιματικό hot spot σύμφωνα με τη διακυβερνητική σύσκεψη για την κλιματική αλλαγή, το ρόλο των συνεταιρισμών και χαρακτηριστικών τοπικής κουλτούρας σχετικών με το ελαιόλαδο, δημιουργία συνεργασιών για την πρόοδο του ελαιολάδου και κατ' επέκταση κριτικής διατροφής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Δήμος Σιτίας ως εταίρος στο ΦΙΣ θα ανταλλάξει εμπειρίες, επιστημονικές γνώσεις, προβληματισμούς και θα αναπτύξει συνέργειες με αντίστοιχες περιοχές στην Ευρώπη που στοχεύουν στην υγιεινή και βιώσιμη διατροφή για όλους. Ειδικότερα, ο Δήμος Σιτίας στα πλαίσια του ΦΙΣΤ θα στοχεύσει στην προώθηση του στρατηγικού του στόχου για τη διατήρηση και ανάδειξη του ελαιολάδου ως προϊόντος υψηλής διατροφικής αξίας και την προώθηση σχετικών αναπτυξιακών πρωτοβουλειών.